Καλημέρα σας, αλλά θλίβομαι. Πας και εσύ και παίρνεις τηλέφωνο στη Μόσχα τώρα να σου πούνε. Εδώ μεταξύ, όποιος θέλει να κρατήσει για λίγο τον αυτοσεβασμό του, Ναι. καλό θα ήταν να αποφεύγει τα Daily Mail και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αρχικά πριν από 2 μήνες, θυμάμαι και σήμερα όταν και σε εδώ πέρα, πώς είναι η υγεία του Πούτιν. Βέβαια. Να το πω έτσι με ένα εκχυδαϊσμένο τρόπο ότι αφού πριν 2-3 μήνες τον θάψαμε, σε Ναι. εισαγωγικά, τώρα τον τεινάζουμε στον αέρα εκεί πέρα, στον μπροστά αριστερό εκεί πέρα, έπιασε στη ζάντα λίγο, έκανε αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία μόνο το Hollywood μπορεί να τα βγάζει προς τα έξω. Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να εμφανιστεί και κανένα Σβάτζενέγκερ εκεί, ας πούμε, για να κατατροπώνει διαφόρους, Ναι. αλλά ούτε καν μπαίνω στην συζήτηση να σχολιάσω τέτοια πράγματα, διότι όχι μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Ρωσία δεν δίνουν τέτοιες ειδήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι και γελοιότητα αυτά που αναφερθήκανε και που είδανε το φως της δημοσιότητας, τα είδα και εγώ δυστυχώς στα ελληνικά Ναι. μέσα ενημέρωσης, στα ελληνικά μέσα αναμετάδοσης θα έλεγα, και απλώς θλίβομαι. Μάλιστα. Άρα δεν επιβεβαιώνεται. Θλίβομαι όμως, Στέφανε, λιγότερο για αυτά και περισσότερο για τη φράση που φήμησες και εσύ τώρα που Ναι. ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Εκεί, σε μια αποστροφή του λόγου του, ας πούμε, στείλτε τους λογαριασμούς στον Βλαδίμιρ Πούτιν. Ας ξεκινήσω πρώτα-πρώτα, αφού μου επιτρέπεις, από τον ιδεοχώρο. Μάλιστα. Ναι. Ιδεοχώρος είναι το καινούριο κανάλι το οποίο εγώ ήδη ξεκίνησα. Σήμερα υπάρχει το δεύτερο θέμα εκεί πέρα. Είναι οι μη ώρες εκπομπές. Όποιος θέλει να τα δει μπορεί να μπαίνει μέσα. Όποιος είναι στο YouTube γράφει τη λέξη στα ελληνικά. Ιδεοχώρος. Ιδεοχώρος Ιδεοχώρος στο και μας YouTube. βρίσκει. Μάλιστα. Ακριβώς. Μας βρίσκει εκεί πέρα και να σου υποσχεθώ και να σε προειδοποιήσω κιόλας και σένα αυστηρά ότι μην θεωρείτε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα σταματήσω να βγαίνω σε εσάς εφόσον βέβαια με καλείτε. Δεν έχουμε πρόθεση να σταματήσουμε, να ξέρεις. Αυτό είναι με τον ιδεοχώρο. Θέλω τη Καλή βοήθεια όλων αρχή. και τη Καλή στήριξη αρχή, όλων για να σαφώς. υπάρχει αυτή η προσπάθεια και να συνεχιστεί και να γυρίσουμε τώρα εδώ πέρα στους Εγώ θα σου πω λογαριασμούς. πριν να γυρίσουμε στους λογαριασμούς, θα σου πω σιδεροκέφαλος λοιπόν στη νέα προσπάθεια, στον ιδεοχώρο και θα σου πω ότι ξέρεις τι, δεν είναι πολύ φιλόξενο το YouTube απέναντι στην αλήθεια και να το περιμένεις να είσαι λίγο έτσι, αν και είσαι μπαρτοκαπνισμένος, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, αλλά το YouTube δεν είναι και το πιο δημοκρατικό μέσο για να επιτρέψει. Ειδικά άμα το Το ενοχλήσεις ξέρω. πολύ. Δεν αναφέρομαι σε αυτό με την έννοια ότι εκεί είναι η όαση του πλουραλισμού, της Ξέρω, ξέρω. ελευθερίας και όλα αυτά τα Αναγκαίο πράγματα, κακό. αλλά Αναγκαίο κακό. εγώ δεν σας κρύβω και το λέω από τώρα, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε και στο YouTube. Ναι, το ρώσικο. Έτσι, Το ρώσικο. ακριβώς το Το YouTube. ρώσικο Ναι. αντίστοιχο και ανάλογο, και ας μη διούν κάποιοι αυτή τη στιγμή Να σε πριν ρωτήσω από λίγο. 2-3 χρόνια. Ναι, συγγνώμη λίγο. Έλεγα για το ρούβλι, Ναι. αλλά πέρασαν 2-3 χρόνια και σήμερα δεν μηδιά κανένας σε Κανένας. σχέση με την ισχύ του ρουβλιού, με τη διάδοση του ρουβλιού και με τις συναλλαγές που κάνουν οι Ρώσοι σε τουλάχιστον 2 δεκάδες, προς το παρόν 2 δεκάδες χώρες του κόσμου, Ναι. εκτός από τις μη φιλικές, δηλαδή εκτός από το χώρο του δυτικού κόσμου και των δυτικών χωρών μελών, όπως είναι και η Ελλάδα. Μάλιστα. Τι ήθελα να ρωτήσω τώρα, κάτι ήθελα να ρωτήσω, αλλά το ξέχασα γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Θα το θυμηθώ. Πάμε παρακάτω στο λογαριασμό. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, Στο λογαριασμό. το θυμήθηκα. Το YouTube έχει τους ίδιους περιορισμούς, τους δημοκρατικούς περιορισμούς που έχει το YouTube. Το ξέρεις καθόλου αυτό? Όχι, δεν το ξέρω, δεν Ναι. μπορώ να πω γνώμη αυτή τη στιγμή, αλλά σε θέμα περιορισμών, εκείνο το οποίο εγώ ξέρω, γιατί υπάρχει από το Σύνταγμα της Ρωσίας, είναι περιορισμοί σε φασιστική νεοναζιστική προπαγάνδα, Ναι. σε προπαγάνδα κατά του ρωσικού κράτους και σε προπαγάνδα ομοφιλοφιλική, θα το έλεγα αυτό, κυρίως όσον αφορά τις πιο τρυφερές ηλικίες, Μάλιστα. τη νέα γενιά. Αυτά σε ένα τρίπτυχο, να το πω έτσι, γενικά, χωρίς να ξέρω Ωραία. ιδιαίτερα Άρα, ο τρόπος.
κινείται. Άρα το YouTube δεν θα παίξει την Πέπα του Γουρουνάκη σε λίγο καιρό. Το λέω γιατί το YouTube γίνεται χαμός με την Πέπα του Γουρουνάκη και η Πέπα του Γουρουνάκη. Τέλος πάντων, άσχετο, Δημήτρη μου, άσχετο το θέμα με την Πέπα του Γουρουνάκη. Πάμε λίγο και στους λογαριασμούς. Είπε ο Μητσοτάκης να στείλουμε το λογαριασμό μας στον Πούτιν του ρεύματος. Ναι, εγώ απλώς εδώ πέρα να θυμίσω σε όλους όσοι μας ακούν και μας βλέπουν ένα απλό θέμα. Πέρσι τέτοιο καιρό, Σεπτέμβριο μήνα, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου, ας πούμε, μόνο ήταν σε ένα επίπεδο αυτό το οποίο κινούνταν μέχρι τότε, δηλαδή 250, 300, 350, 400 δολάρια, ναι. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, έκανε μία εκτείναξη που πήγε 1200, 1500, 1800 και τότε έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, τότε χτύπησε 2000. Ναι. Πριν από ένα χρόνο ούτε πόλεμος υπήρχε, ούτε ρήξη, ας το πούμε έτσι, υπήρχαν κόντρες, υπήρχαν κυρώσεις, υπήρχε οτιδήποτε, αλλά η ροή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία και από τους αγωγούς γινόταν κανονικά και μάλιστα υπήρχε και η πολύ καλή και θετική προοπτική ότι να στο επόμενο μήνα, ουσιαστικά τον Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου, ανοίγει και ο Nord Stream 2, ο αγωγός που θα μετέφερε φυσικό αέριο 55 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικό αέριο το χρόνο από τη Ρωσία απευθεία στη Γερμανία χωρίς ενδιάμεσους. Και αυτό θα ήταν, ας το πω με μια αυτή, ας πούμε, η κορυφαία στιγμή των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Γερμανίας, τουλάχιστον στον ενεργειακό τομέα. Λοιπόν, όλα αυτά πριν από ένα χρόνο. Παρόλα αυτά που λέω, τις θετικές προοπτικές που υπήρχαν, η τιμή εκτοξεύθηκε στα 2.000 δολάρια τα 1.000 κυβικά. Ναι. Ας ψάξουν τώρα οι διάφοροι πρωθυπουργοί, πρωθυπουργίσκοι, υπουργοί, υπουργίσκοι και οποιοδήποτε άλλοι να μας εξηγήσουν γιατί έγινε αυτό. Γιατί τώρα όταν λέει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στείλτε τους λογαριασμούς στον Πούτιν, προφανώς εννοεί αυτός είναι υπεύθυνος γιατί αυτός ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι, αυτό εννοεί. Λοιπόν, τους λογαριασμούς του περασμένου Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, πού να τους στείλουμε κύριε Μητσοτάκη, που δεν υπήρχε κανένας πόλεμος. Η ουσία είναι ξεκάθαρη ότι παίζονται χοντρά παιχνίδια στις πλάτες των λαών, των κοινωνιών, των 500 εκατομμυρίων πληθυσμού που έχει περίπου η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό γίνεται με ξεδιάντροπο τρόπο σε μια προσπάθεια να κάνουν την τελευταία αφέμαξη από τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα του πετάνε ψίχουλα με διακηρύξεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα υπάρξουν επιδοτήσεις και θα υπάρξουν 30 δολάρια, 30 ευρώ, 50 ευρώ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η κατάσταση με τους ενεργειακούς πόρους είναι μια κατάσταση που δεν έχει να κάνει άμεσα, τουλάχιστον δεν είναι η ρίζα του κακού, να το πω έτσι, και της ακρίβειας των τιμών, δεν είναι η στρατιωτική ρήξη στην Ουκρανία, αλλά είναι πολύ πριν από αυτό, είναι θέματα τα οποία η άρχουσα τάξη, το αγγλοσαξονικό σύστημα, τα έχει επιδιώξει αρκετό χρονικό διάστημα πριν και γι' αυτό ακριβώς παίρνοντας μετά τα σκληρά, σφιχτά αυτά μέτρα της απαγόρευσης λειτουργίας ενός αγωγού που είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή και είναι σαν τον παίχτη εκεί στον πάγκο, ο οποίος περιμένει ποια στιγμή ο προπονητής του θα σηκώσει την κάρτα και να πει μπες εσύ μέσα και βγες ο άλλος, είναι έτοιμος. Ο Βλαδίμιρ Πούτιν το είπε και το ξαναλέει και το λέει συνέχεια, όταν βέβαια αποφεύγει τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις που γίνονται σε βάρος του, όταν βέβαια ξεμπερδέψει με την ερωμένη του, την οποία, όπως πώς το είπατε εκεί, την είχε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν κατάλαβα την τώρα, αλλά αυτό το λέω και εγώ. Την είχε μέσα στο αυτοκίνητο, λέει, και της είπε μετά το περιστατικό να ρίξει το παιδί για το οποίο είναι έγκυος μαζί της, μαζί του. Γιατί να το κάνει αυτό, για να μην... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό με τέλειο. Τέλος πάντων, για να ξαναγυρίσουμε στη σοβαρή ανακοίνωση. Είναι ακριβώς το εξής σε αυτό, γυρνώντας πίσω. Ότι ο Βλαδίμιρ Πούτιν, ξαναλέω, επιμένει σε αυτό το πράγμα οποιαδήποτε στιγμή αρθούν οι κυρώσεις που υπάρχουν και οι απαγορεύσεις που υπάρχουν κατά της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα, αύριο το πρωί πατάμε το κουμπί και τα 55 δισεκατομμύρια κυβικά αρχίζουν και ρέουν μέσα από τον αγωγό
Nord Stream 2 προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λύνει, τουλάχιστον άρει, θα έλεγε κανείς, την οξύτητα των ελλείψεων που υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, διότι όσο περισσότερο το λέμε και όσο πιο πολλοί άνθρωποι το κατανοούν αυτό, μπορούν να απαντήσουν σε φεδρές, θα έλεγα, και έολες διακηρύξεις, στείλτε τους λογαριασμούς σας στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα για τους λογαριασμούς που ακουμπά πάνω στα ζητήματα του πετρελαίου, ναι. Επίσης οι Ρώσοι λένε το ίδιο ζήτημα, ότι εμείς δεν αρνηθήκαμε να δώσουμε, να πουλήσουμε και να υλοποιήσουμε όλους αυτούς τους, όλα αυτά τα κοντράκτα τα οποία έχουμε με διάφορες εταιρείες, είτε με κρατικές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες, είτε με εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν τα πετρέλαια, το αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή. Πλην όμως θα πρέπει και εκεί να αρθούν οι κυρώσεις. Για παράδειγμα, Στέφανε, το έχουμε ξανακουβεντιάσει εδώ από τη δική σου εκπομπή, ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Ο Nord Stream 2, να ολοκληρώσω και την προηγούμενη σκέψη μου, ναι, είναι ο αγωγός ο οποίος θα μεταφέρει ανεμπόδιστα φυσικό αέριο, και για τον εξής λόγο. Διότι οι τουρμπίνες που έχει δεν είναι της Siemens, αλλά είναι ρωσικές. Ρωσικές, ναι, και δεν θα υπάρχει η ανάγκη, όπως ο Nord Stream 1, για σέρβις και τα λοιπά, να πάνε. Ναι, είναι της Siemens οι άλλοι, και πρέπει να πάνε για σέρβις έξω, στο εξωτερικό. Πού? Στον Καναδά. Καναδά. Γιατί? Διότι η Siemens, η γερμανική, δεν υπέγραψε συμβόλαιο με την Gazprom πριν από 15 χρόνια, αλλά το συμβόλαιο το υπέγραψε η Siemens, η θυγατρική της Siemens, ναι, η αγγλική, στην Αγγλία, με βάση το αγγλικό δίκαιο. Και αν τώρα η Γερμανία και ο κύριος Scholz, ο οποίος κάνει την ανάγκη φιλοτιμία, για να μην πω καμιά άλλη αρχαία ελληνική έκφραση περί μακακιών, ας πούμε, ναι, 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 κάνει, νομίζει ότι είναι ο πιο έξυπνος Γερμανός από όλους αυτούς που είναι στην εξουσία σήμερα, και οι οποίοι οι ίδιοι οι Γερμανοί αντιπολίτευση ονόμασαν την πιο ηλίθια κυβέρνηση της Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι δική μου έκφραση αυτή, είναι Γερμανών βουλευτών. Λοιπόν, μας λέει ότι η τουρμπίνα της Siemens έχει έρθει από τον Καναδά και είναι στη Γερμανία. Ναι, αλλά δεν μπορεί να φύγει από τη Γερμανία, γιατί η αγγλική Siemens, η θυγατρική της δηλαδή, την έχει βάλει και αυτή σε κυρώσεις. Παίζουν τον παπά. Ακριβώς. Σε βάρος της τσέπης των εργαζομένων της Ευρώπης, σε βάρος των, όπως το λέω ξανά, των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Αυτή είναι η ουσία. Όποιος θέλει μπορεί να κοιτάξει τα χαρτιά. Το ανέφερε ο Βλαδίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα που βρισκόταν στο Βλαντιβοστόκ, και εγώ δεν το ήξερα, λέω, λέει, άκουγα Siemens και νόμιζα ότι είναι γερμανική Siemens. Αλλά είναι στην Αγγλία. Είναι μεν, είναι θηγατρική, αλλά είναι η θηγατρική της στην Αγγλία, και το αγγλικό δίκαιο από πίσω, το οποίο απαγορεύει εγώ, να γίνονται εγώ θέλω αυτά να τα πω, πράγματα. Θέλω να πω, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, Δημήτρη, ότι σε όλο αυτό, δηλαδή λέμε ότι λέει ο Πούτιν, πάρτε πίσω τις κυρώσεις και εγώ πατάω το κουμπί και θα επανέλθετε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα, τέλος πάντων ενεργειακή. Okay. Δεν θέλουν να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί αυτοί οι οποίοι επιλέξαν να βάλουν αυτές τις κυρώσεις, τέλος πάντων, στη Ρωσία, αυτοί κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα σε βάρος δικό μας, γιατί τα κερδίζουν από εμάς. Από εμάς τα κερδίζουν. Αυτοί κερδίζουν. Δεν βγαίνουν χαμένοι. Να το πούμε φυσικά αυτό, να το καταλάβουν. Δηλαδή δεν είναι ότι αν χάναν οι ίδιοι, τότε θα τα είχαν βρει. Αλλά εδώ κερδίζουν. Μα γι' αυτό ακριβώς, Στέφανε, γίνεται όλη αυτή, όλος ο ντόρος αυτός, θα έλεγα, γίνεται ένας κουρνιαχτός, που έλεγε και η μάνα μου, έτσι ώστε να καλύπτεται η ουσία. Μέσα στον κουρνιαχτό δεν βλέπεις μπροστά έτσι σου, ακριβώς. Κάνεις έτσι για να δεις τι γίνεται ξεκάθαρο. Έτσι ακριβώς. Το ίδιο θέμα που αναφέρεις τώρα εσύ, Στέφανε, ισχύει, με άλλο τρόπο αλλά ισχύει, και για τα σιτηρά. Σωστό. Παγκόσμια Σωστό. Πείνα, θα πεθάνουμε, θα πεινάσουμε, φωνάξτε τον Πούτιν τι κάνει η κυρία Ουρσούλα Φόρ ντερ Λάιεν, η οποία έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα, θα έλεγε κανείς, σε ανάπτυξη τρόπου σκέψης, μας λέει συνέχεια αυτό το οποίο πάλι ο Βλαδίμιρ Πούτιν, πάλι από το Βλαδιβοστόκ, το συνέτριψε με επιχειρήματα, κοιτάζοντας τα χαρτιά του μπροστά και τις σημειώσεις, είπε το εξής.
Αυτή η διαφήμιση που έγινε στα ουκρανικά σιτηρά είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν 87 καράβια εμπορικά από τα λιμάνια της Ουκρανίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χάρη στη συμφωνία που έγινε μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, Τουρκίας και του ΟΗΕ με τον Γενικό Γραμματέα τον Γκουτιέρες. Βγήκανε λοιπόν 87 καράβια και πού πήγανε, δεν έχω τώρα μπροστά μου εδώ πέρα τα νούμερα, θα σας πω. 32 από αυτά, αν θυμάμαι καλά, έμειναν στην Τουρκία, διότι ήταν και δικά της καράβια και δικό της το εμπόρευμα. Ναι. Νομίζω 4 από αυτά πήγανε στην Αίγυπτο, ναι. Άλλα 2 πήγανε στη Νότια Αφρική και τα άλλα 35, παρακαλώ, ναι, πήγανε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εκείνες τις χώρες, οι ηγέτες των οποίων κόπτονται για την πείνα στην Αφρική και σε άλλες φτωχές χώρες. Για να καταλάβουμε. Πήρανε τώρα τη μερίδα του λέοντος. Έτσι, για να καταλάβουμε τώρα, τι πώς, γίνεται. Ακριβώς, πόση ήταν αυτή η ποσότητα που έφυγε? 5.000 τόνοι. Μάλιστα. Ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε τώρα? Μιλάμε ότι η Ρωσία τώρα την καινούργια σεζόν που ξεκινάει σε εξαγωγές σιτηρών, επειδή είχε... Τι βοηθάει και ο Θεός, τι να κάνουμε, λένε πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί, πολύ καλύτεροι από μένα και λιγότερο αμαρτωλοί από μένα, ναι, λένε ότι ο Θεός είναι με τη Ρωσία. Είχε και καλή σοδειά φέτος η Ρωσία και πόσο... εκεί που πέρσι έκανε εξαγωγές, προσέξτε, ναι, 5.000 ναι, τόνοι ναι, ναι, εδώ, εξαγωγές πέρσι η Ρωσία έκανε 32 εκατομμύρια τόνους. Φέτος λένε ότι τα 32 και 30, τα 35 εκατομμύρια μπορεί να γίνουν και 50 εκατομμύρια τόνοι. Η κυρία Ουρσούλα καλό θα ήταν πριν αρχίσει να μιλάει να ακούσει και κανέναν αρχαίο Έλληνα να βάζει το μυαλό της να σκέφτεται. Εγώ και μετά να μιλάει. Θα πω το εξής, Δημήτρη, για να πάμε λίγο και στο κομμάτι το επιχειρησιακό, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θέλω λίγο να μας δώσεις τα φώτα σου. Θα πω λίγο το εξής, ότι αυτά τα... Επειδή έχουμε πει και έχουμε ξανασυζητήσει μαζί ότι έχει δημιουργηθεί ένα ρωσοκινέζικο-ινδικό Σαουδο-Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τέλος πάντων, μπλοκ. Ένα ευρασιατικό από εκεί μεριά. Ναι, 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 έχει λίγο πολλά. Έχει... Και μαζεύονται και άλλες, και αφρικανικό, έτσι. Έχει και άλλες χώρες οι οποίες συνθέτουν αυτό το μπλοκ. Οι οποίες αυτή την παραγωγή της Ρωσίας θα την πάρουν. Αντιθέτως, εμείς θα παίρνουμε κάτι 5.000 τόνους, όπως είπαμε, από Ουκρανία και από εκεί γύρω-γύρω που μπορούμε να βρούμε. Φτωχοποιείται ουσιαστικά ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης, αυτό γίνεται. Οι 500.000 της Ευρώπης θα την τραβήξουμε το Γολγοθά. Θα τον ανέβουμε το Γολγοθά. Τα 500 εκατομμύρια. Τα 500 εκατομμύρια, συγγνώμη, 500 εκατομμύρια. Τα 500 εκατομμύρια της Ευρώπης θα τραβήξουν το Γολγοθά και θα τραβήξουμε το Σταυρό του Μαρτυρίου. Οι υπόλοιποι με κάποιο τρόπο ουσιαστικά ανεβαίνουν, εμείς πέφτουν και ποιοι κερδίζουν? Κερδίζει η ελίτ της Δύσης. Η ελίτ, αυτοί κερδίζουν και από την ενεργειακή κρίση και από την κρίση στα τρόφιμα. Ας το καταλάβουμε επιτέλους. Ας καταλάβουμε τον παπά τον οποίο πουλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ούρσουλα, ο Γερμανός, ο Καγκελάριος, ο Μπάιντεν από την άλλη μεριά, οι οποίοι κόπτονται. Και ξαναλέω αυτό που έλεγα στην αρχή, εσύ, Δημήτρη, ότι εάν πήγαινε η Ρωσία να βάλει βάσεις, πυράβλους στο Μεξικό, στην Κούβα, πώς αντιδρούσε ο Αμερικάνος, ο εκάστοτε πρόεδρος, είτε αυτός είναι Μπάιντεν, είτε είναι Τραμπ, είτε είναι Ρίγκαν, ξέρω εγώ, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο το είδαμε από τη δεκαετία του 60 ακόμα με την κρίση στον κόλπο των Χείρων στην Κούβα. Έτσι. Όταν πραγματικά έκανε το εγχείρημα τότε η Σοβιετική Ένωση και μετέφερε πυράβλους εκεί πέρα και σταμάτησαν τα πάντα. Έτσι. Τώρα αφού με τσίγκλησες να σου πω μια είδηση της στιγμής σε πάση περιπτώσει η οποία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας τώρα. Υπάρχει μια δήλωση. Ναι. Του κυρίου Σόλτς, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο και δεν θα βάλω επιθετικό προσδιορισμό εδώ, του καγκελαρίου Όλαφ Σόλτς, ναι, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτές τις πόρτες διαπραγμάτευσης και συνεργασίας με τη Ρωσία. Και ξέρετε πότε το λέει αυτό? 2-24 ώρα μετά τους πανηλήθιους πανηγυρισμούς στο Κίεβο και μέσω του Κιέβου με τα δυτικά κανάλια σε ολόκληρο τον κόσμο ότι η Ουκρανία άκουσον για μένα, ναι, ανακαταλαμβάνει περιοχές του Χαρκόβου και η επόμενη στάση, όπως είπε κάποιος πάρα πολύ δυνατός, είχε πάρει μια, από το πρωί είχε πει δυνατό το ποτήρι με το γάλα του το παιδί, η επόμενη στάση θα είναι στη Μόσχα των Ουκρανικών δυνάμεων.
Ενώ λοιπόν υπάρχει τόσος θρίαμβος χολιγουδιανός, ενώ λοιπόν σκοτώνουμε όπως ο Σφάτζενέγκερ 250 με ένα εξάσφαιρο ή με ένα αυτόματο όπλο, με το τόξο. Τώρα βγαίνει ο κύριος Σόλτς και λέει θα πρέπει να έχουμε συνεργασία με τη Ρωσία. Ξέρετε πότε γίνονται τέτοιες δηλώσεις? Όταν σφίγγουν κάποια μέρη του πίσω τμήματος του σώματος. Η γλουτή, η γλουτή. Τότε αρχίζουν οι δηλώσεις αυτού του επίπεδου. Αν πραγματικά ο Πούτιν έπεφτε, όπως γράφουν κλακαδόροι στις Βρυξέλλες, με τα παχυλά πορτοφόλια μέσα στην... και είναι και Έλληνες διπλωμάτες αυτοί και μπορεί να τους δει κανείς αυτοί που γράφουν στα μέσα ενημέρωσης, αναλύσεις. Αν πραγματικά ήταν ότι ο Πούτιν πέφτει, η Ρωσία διαλύεται μπροστά στα μάτια μας, ποιος ο λόγος ένα ψιλοσκοτωμένο μεγάλο σώμα, αρκουδιάρικο κιόλας, να πας μαζί του να κάνεις διαπραγματεύσεις? Προσέξτε τη λογική, διότι η λογική, αγαπητή σύντροφη των Βρυξελών, σε εισαγωγικά και αφοπλιστικά τα λέω όλα αυτά, θα σας τιμωρήσει κάποια στιγμή. Ο Αριστοτέλης δεν χρειάζεται να σηκωθεί από τον τάφο του εκεί πάνω που είναι θαμμένος, αλλά θα βγαίνουν τα βιβλία του με την πολιτεία, με την Αριστοτέλειο λογική και θα σας χτυπάνε στο κεφάλι. Θα σας κάνουν καρούμπαλα. Άρα δεν προκύπτει... με τις αρλούπες τις οποίες λέτε κάθε φορά για να ταΐσετε τον κόσμο. Και φτάνουμε σε σημείο, ενώ ουσιαστικά καταστρέφεται ό,τι είχε επιτευχθεί τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτό το πράγμα που λέγεται λαοί της Ευρώπης, ό,τι κοινωνικά είχε επιτευχθεί καταστρέφεται τώρα μπροστά στα μάτια μας και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο πρώτον ότι θα σας βοηθήσουμε με επιδοτήσεις. Κατάλαβες, δηλαδή ο άλλος πεθαίνει, η Ευρωπαϊκή Κοινωνία πεθαίνει και του προτείνουν, μας προτείνουν ασπιρίνη. Ασπιρίνη, ναι. Και αυτό μέχρι να φτάσουμε και στο επίπεδο της αρλούμπας, τουλάχιστον της αρλούμπας, που λέει πάρτε τους λογαριασμούς σας και στείλτε τους στον Πούτιν. Άρα και να είναι κατανοητό απόλυτα, Δημήτρη Λιάτσο, από το δικό σου ρεπορτάζ και από αυτά τα οποία προκύπτουν από την ρωσική πλευρά, δεν προκύπτει επέλαση ουκρανική σε εδάφη τα οποία είναι στον έλεγχο των Ρώσων. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Στο επιχειρησιακό επίπεδο, να σου το πω έτσι για να κλείσουμε, γιατί έχεις το χρόνο σου κι εσύ. Ένα πράγμα θα πω. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι ουκρανικές δυνάμεις με άνδρες πάνω από 35.000 αντεπιτέθηκαν σε περιοχές του Χαρκόβου, όπου πραγματικά οι ρωσικές δυνάμεις πήγαν και έκαναν μία αναδιοργάνωση. Μπορεί να έγιναν εκεί πέρα και κάποιες παρατυπίες. Εγώ άκουσα για παράδειγμα ότι δόθηκε διαταγή στις ρωσικές δυνάμεις σε μία μονάδα, σε μία δύναμη, αφήστε ένα χωριό για να ξεσπάσουν εκεί πέρα, για να κάνουν και τα σόου τους. Ναι. Αυτή η διαταγή την υπέκλεψαν μυστικές υπηρεσίες που δεν είναι κάθε άλλο παρά της Ουκρανίας, είναι όπως καταλαβαίνουμε. Ναι, βέβαια. Και την μετέφεραν σε 7-8 διαφορετικές μονάδες με αποτέλεσμα ταυτόχρονα 7-8 πληθυσμιακά κέντρα να εκενωθούν από το ρωσικό στρατό. Δεν έγιναν μάχες, δεν κέρδισαν μάχες οι Ουκρανοί σε αυτό το θέμα. Έγινε, αν έγινε αυτό που λέω τώρα, γιατί αυτό είναι είδηση ανεπιβεβαίωτη, αλλά είναι είδηση όμως που προέρχεται από την περιοχή του Νταμπάς. Έχουμε και εκεί ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να μιλάμε όταν καταφέρνουμε να μιλάμε. Και έγινε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, την Κυριακή έφυγαν από τον Γκρόσνη περί της, δεν λέω αριθμούς, αλλά μερικές χιλιάδες Τσετσένοι, νέα τμήματα επίλεκτα, τα οποία πάνε ακριβώς σε αυτή την περιοχή, την οποία οι ίδιοι είχαν συμβάλει σημαντικά να απελευθερωθεί το περασμένο τρίμηνο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Ναι. Και τα πράγματα αρχίζουν και έρχονται σε μια κανονική, θα έλεγα, ροή για την πλευρά των ρωσικών επιχειρήσεων με τις συμμαχικές δυνάμεις εκεί πέρα. Ενώ αυτό το οποίο θέλω να κλείσω είναι τραγικό, πρέπει να το πω επίσημα, υπάρχουν πάνω από 4.000 νεκροί στρατιώτες, εθνικιστές, αλλά και μισθοφόροι, ξένοι μισθοφόροι, στο προηγούμενο τριήμερο, και πάνω από 8 με 8.500 τραυματίες. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Ουκρανοί, έτσι. Το ρωσικό Ουκρανοί. Και το λέω αυτό, θα ρωτήσει κάποιος πόσοι είναι από την πλευρά της Ρωσίας. Σας λέω ότι εκεί μάχες,
μεταξύ των δύο πλευρών δεν έγιναν. Έγινε υποχώρηση, μπορεί να έγινε και λάθος εδώ, μπορεί να έγινε και προβοκάτσι οτιδήποτε. Ναι. Αυτό είναι άσχετο. Αυτό που είπες πριν, ναι. Και μπήκανε μέσα ουσιαστικά και κάνουν αυτό το σώο στην πόλη Ιζούμ. Μάλιστα. Αλλά κανένας μα κανένας δεν ενδιαφέρεται για αυτό το οποίο λέμε πεμπτουσία κάθε κοινωνίας, που είναι τα νέα παιδιά, ο πληθυσμός της χώρας, αυτοί που μπορούν να κάνουν την ανακαίνιση και την αναγέννηση οποιασδήποτε κοινωνίας, οι άντρες, από 18 μέχρι 40 και 50 ακόμα χρονών. Χάθηκαν δηλαδή στο τριήμερο αυτό για να γίνει το σοου τόσες χιλιάδες ανεπίσημα. Οι χιλιάδες ανεβαίνουν και στις 8 και 9 χιλιάδες και άλλοι τόσοι τραυματίες. Μάλιστα. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, Στέφανε, ότι με ένα στρατό μονάδες που πήγαν εκεί 35.000 κόσμο και χάνεις τραυματίες και νεκρούς πάνω από 15.000, 8 και 4 και 6 και τα λοιπά, είναι πάνω από 15.000. Ουσιαστικά έχει αποδεκατιστεί ένα τεράστιο κομμάτι αυτού του πιο αξιόμαχου τμήματος από αυτά που έχουν απομείνει των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Μαζί με τους Πολωνούς, οι οποίοι δίνουν τον τόνο, τους Βρετανούς πάρα και άλλους αγγλόφωνους εκεί πέρα μισθοφόρους. Πολύ Βρετανοί, πάρα για, πολύ Βρετανοί. Για να γίνει αυτό το σοου. Ναι, ναι. Αυτή είναι η εικόνα που βγαίνει. Μάλιστα. Από εκεί. Ωραία. Και στα επόμενα 24 ώρα θα φύγει και αυτό από την επικαιρότητα, αλλά δυστυχώς τα πτώματα των στρατιωτών και των άλλων όσοι έχουν σκοτωθεί εκεί πέρα, εθνικιστών κτλ. Κτλ. Αυτό έχει δευτερεύουσα σημασία όταν μιλάμε για νεκρούς. Είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Όχι μόνο έτσι, αλλά κοίτονται. Κοίτονται μέσα στους αγρούς, εκεί στα χωράφια, στις οποιασδήποτε καταστάσεις. Μάλιστα. Και ένα ακόμα τελευταίο, ναι, για να δούμε πού και με ποιον είναι οι πληθυσμοί. Κανένας δεν είπε ότι σε αυτό το προηγούμενο τριήμερο που έγινε όλη αυτή η διαδικασία εκεί πέρα, έφυγαν 5.000 άνθρωποι ντόπιοι εκεί των περιοχών, των χωριών αυτών, από αυτούς που έχουν απομείνει εδώ που τα λέμε, έφυγαν προς τα ρωσικά σύνορα. Δημιουργήθηκε μια τεράστια ουρά, διότι οι άνθρωποι έβλεπαν το εξής. Τους έπαιρναν τα τηλέφωνα, με ποιον μίλησες, τους έλεγαν αν πήρες, τους ρωτούσαν, τους το επιβάλλανε, αν πήρες ανθρωπιστική βοήθεια από το ρωσικό στρατό που ήρθε εδώ το προηγούμενο δίμηνο, και έπεφτε, στην καλύτερη περίπτωση έπεφτε σπάσιμο χεριών, ποδιών κτλ. Στη χειρότερη, αποκεφαλισμό, εν ψυχρό. Και τα έχουν τραβήξει και βίντεο αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έλεγα δυστυχώς και εγώ τους προηγούμενους μήνες, ότι πρόκειται πέρα από ναζιστικά, φασιστικά στοιχεία και για εγκληματίες πολέμου σίγουρα, πολέμου, αλλά πρόκειται και για σατανιστές. Αυτά τα πράγματα μόνο σατανιστές μπορούν να τα κάνουν, ναι, σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή να τραβάει βίντεο και να δείχνει πώς εκτελεί τον άλλον, πώς τους πάει το πόδι. Είναι αυτά, είναι αυτά που βλέπαμε να τα κάνει ο ISIS και τα έβλεπε παγωμένη όλη η κοινή γνώμη. Αλλά τώρα η κοινή γνώμη, η οποία κόπτεται για αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία, δεν κόπτεται για παράδειγμα για την εισβολή του Αζερμπαϊτζάν στην Αρμενία. Έτσι. Με τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, η οποία Τουρκία πάει να το παίξει και ειρηνοποιώς μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τέλος πάντων, δυστυχώς είναι παράλογα. Σε δεύτερο πλάνο έχει περάσει εκείνη η σύγκρουση, ναι, παρά το γεγονός ότι δεν την παρακολουθώ τώρα, γιατί είμαι και εν μετακινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να σου αποκαλύψω ότι βρίσκομαι στην Αθήνα, ναι, από χθες, ναι, από χθες μόνο, και θα είμαι μόνο για 4-5 μέρες ακόμα. Λοιπόν, το λέω αυτό διότι με τις μετακινήσεις βλέπω τι γίνεται εκεί πέρα και βλέπω ότι πάλι ο άνθρωπος ο οποίος προαλήφονταν στην Αρμενία, ο Πασινιάν, να τρέχει από εδώ και από εκεί στα ιδρύματα και στα ιδρύματα Σόρος και τα λοιπά, ναι, πάλι αναγκάστηκε κάτω από την πίεση του κόσμου, των δυνάμεων του Αζερβαϊτζάν, να ζητήσει βοήθεια από τη Μόσχα, όπως κάνει κάθε φορά. Και η Μόσχα είναι αυτή που έβαλε το κύρος της, προφανώς θα πάτησε και πόδι στην Τουρκία, mm-hmm, κυρίως όμως στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, και τουλάχιστον από ό,τι είδα σήμερα το πρωί βγήκε μια ανακοίνωση ότι σταμάτησαν για άλλη μια φορά οι εχθροπραξίες. Φοβάμαι ότι σταμάτησαν προσωρινά, γιατί και εκεί είναι μια πληγή η οποία συνεχίζει, βέβαια, να βγάζει αίμα, να, βέβαια, ματώνει, και είναι προς συμφέρον κάποιον στη Δύση οτιδήποτε και οπουδήποτε γύρω από τη Ρωσία υπάρχουν τέτοιες εντάσεις,
να οξύνονται παρά να αμβλύνονται. Άρα δυστυχώς και οι Αρμένοι και οι Αζέροι είναι από οι κοινωνίες, εννοώ, είναι από εκείνους τους, από εκείνες τις κοινωνίες που δεν βλέπω να σταματάει αυτός ο πόλεμος, αυτή η κρίση που ξεκίνησε το 2020 και που σταμάτησε μόνο, έτσι θελικά θα έλεγε κανείς, με τον εξαναγκασμό από την πλευρά της Μόσχας σε ειρήνευση και των δύο πλευρών. Μάλιστα. Δημήτρη, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπούμε να κάνουμε εγγραφή στον Ιδιοχώρο. Την νέα προσπάθεια που κάνει στο YouTube. Έτσι, YouTube Ιδιοχώρος είναι το καινούριο κανάλι του Δημήτρη του Λιάτσου, του καλού του συναδέλφου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Χωράνε όλοι και θέλω από όλους βοήθεια και στήριξη στον έχεις. Ιδιοχώρο. Τώρα μπες να δεις τι γίνεται με τις νέες εγγραφές τώρα. Μπες. Άντε, τα λέμε. Γεια.